και είδον άλλων άγγελων αναβαίνοντα από ανατολή Σιλίου, έχοντας σφραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξε φωνή μεγάλη της τέσσερις συναγγέλης, είσαι δόθη αυτής αδικήσε την γην και την θάλασσαν λέγον, μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, άχρης ους φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Ενθυμίστε ότι όταν αρχίζει το πρώτο διάψαλμα, το πρώτο μέρος του διπλού διαψάλματος, κατά το άνοιγμα και την λύση της έκτης φραγίδος, τέσσερις άγγελοι, σας θυμίζω κάτι από την περασμένη φορά, κρατούν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος να μην πνεύσει άνεμος, έτοιμοι όμως να επιφέρουν ζημίαση στην γη. Δηλαδή άγγελοι που υπηρετούν την βουλή του Θεού προκειμένου να τιμωρήσουν τους ανθρώπους δια την αποστασία των. Πριν όμως προβούν εις την τιμωρία, ένας άγγελος με πολύ μεγάλη φωνή έκραξε και λέγει, σταθείτε, σταθείτε, μη επιφέρετε αδικίαν, καταστροφήν επί της γης, έως ότου σφραγίσομαι τους δούλους του Θεού, εκείνοι οι οποίοι είναι πιστοί στο Θεό επί των μετόπων αυτών, επάνω εις τα μετωπάτων. Πράγματι παρεβαίνει αυτός ο πέμπτος άγγελος, ο οποίος εμφανίζεται από το σημείο του ορίζοντος την Ανατολή, που φανερώνει ότι είναι άγγελος αγαθός, διότι ο παράδεισος κείται κατά Ανατολάς, και ο άγγελος αυτός κρατά σφραγίδα Θεού ζώντος, δηλαδή Θεού αληθινού, και κράζει με μεγάλη φωνή και λέγει ότι πρέπει να σφραγιστούν οι δούλοι του Θεού εις τα μέτωπά των. Τι σημαίνει σφράγισης? Είναι ένα παλαιόν ανατολικών έθιμων να εγχαράσετε το μέτωπον των δούλων ή των ζώων με σκοπό να αναγνωρίζετε η ιδιοκτησία του κατόχου. Αυτό και μέχρι σήμερα γίνεται στα μεγάλα ζώα, στις αγελάδες, που δημιουργούν, βάζουν ένα σήμα στο αυτί της αγελάδος, τρυπούν το αυτί και βάζουν αυτό το σήμα, το σημάδι, και γνωρίζει ο ιδιοκτήτης το ζωντανό του, πότε έτυχε εμβολιασμού ή ό,τι άλλο. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την πυρακτωμένη σφραγίδα F, που εσήμαινε φουγκιτίβους, την έβαζαν εις το μέτωπο εκείνων που απεπειρώντο εκ των δούλων να φυγαδεύσουν, να δραπετεύσουν, και όταν τον συνελάμβαναν έναν τέτοιον δούλο, το έβαζαν την πυρωμένη σφραγίδα επί του μετόπου. Έτσι ο άνθρωπος αυτός είχε πάντοτε την σφραγίδα ότι είναι δραπέτης, ότι είναι φυγάς. Αυτή τώρα η εικόνα της σφραγίσεως που ήταν τότε την εποχή εκείνη μεταφέρεται εις τα σχέσεις Χριστού και πιστών δούλων του Θεού. Είπαμε μεταφέρεται αυτή η εικόνα της σφραγίσεως. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Εφεσίους 4,30, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, εις το όνομα του οποίου έχετε σφραγιστεί, εις ημέραν διαναφθάσετε εις την ημέραν της απολυτρώσεως. Τι σημαίνει ότι ο Θεός αποφασίζει να σφραγίσει τους δικούς του ανθρώπους? Ή το μία συμβολική παράσταση αυτής της γραφικής ρήτρας, έγνω Κύριος τους όντας αυτού, όπως λέει το βιβλίο Αριθμοί 16,5 και Β' Τιμόθεος 2,19. Δηλαδή
ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του. Και η έκφραση «ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του» και αποδεικνύει ότι γνωρίζει ο Θεός τους δικούς του, σημαίνει τους έχει σφραγίσει. Είναι η αναγνώριση που κάνει ο Θεός εις τους πιστούς. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η απάντηση στην πληγή που εδόθη με την αναστάτωση του σύμπαντος και τις δύνατε σταθήνε. Ποιος μπορεί να σταθεί? Εδώ δίδεται η απάντηση του τι θα γίνουν οι πιστοί άνθρωποι. Θα σφραγιστούν και θα τύχουν τις προστασίες του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του και θα τους προστατεύσει. Λέγει όμως ότι αυτή η σφράγιση θα γίνεται επί των μετόπων των πιστών. Πώς γίνεται αυτή η σφράγιση επί των μετόπων? Καταρχάς η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, σφραγίζει τους δικούς της ανθρώπους. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον ενώ εν το οποίο εσφραγίστητε, αυτό η Εκκλησία το κάνει τώρα πλέον, σφραγίζοντας τους πιστούς της πάντοτε με τα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Έτσι κάθε πιστός που γίνεται μέλος της Εκκλησίας τυχαίνει σφραγίδος. Είναι η σφραγής του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι πλέον αναγνωρίζει ο Θεός τους όντας αυτού, τους δικούς του. Είμαι μέλος της Εκκλησίας, έχω σφραγιστεί. Αλλά και ο διάβολος σφραγίζει τους δικούς του. Θα σας θυμίσω, πρώτο Θεός, να φτάσουμε το 13,5 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και το 20,4, που εκεί δείχνει πως ο διάβολος θα σφραγίσει και αυτός τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά όπως η Εκκλησία, ο Θεός σφραγίζει μέσα στους αιώνας τους δικούς της ανθρώπους, έτσι και ο διάβολος μέσα στους αιώνας σφραγίζει τους δικούς του ανθρώπους. Θα τρομάξετε? Αλλά είναι αλήθεια. Ο μασονισμός, αγαπητοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σφραγίδα του διαβόλου επάνω στα μέτωπα των ανθρώπων. Θα τρομάξετε? Είναι αλήθεια. Τόσο διότι ομολογούν τον Μάτς, τον μεγάλον αρχιτέκτορα του σύμπαντος, όσο και διότι τυχαίνουν τελετουργιών οι άνθρωποι που μειούνται εις των τεκτονισμών, έτσι παίρνουν την σφραγίδα του διαβόλου. Βεβαίως, αν τους το πείτε, θα σας δείρουν. Θα σας πούν τη σφραγίδα του διαβόλου. Καθημάς είναι η σφραγίδα του διαβόλου. Όταν λέω καθημάς, δεν εννοώ κατ' εμέ, αλλά κατά την Εκκλησία. Διότι κάθε τι που έρχεται να μοιήσει τον άνθρωπο έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η σφραγίδα του διαβόλου. Και εφόσον έχουμε άλλη θεότητα, άλλη θρησκεία, η οποία πλανά τους πιστούς του Θεού και τους παίρνει δικούς της, διότι οι βαπτισμένοι χριστιανοί πηγαίνουν εκεί, τουλάχιστον ως προς τους Έλληνας ή γενικά των δυτικών κόσμων, δεν λέω για την Ανατολή, δεν ξέρω αν πηγαίνουν Μαμεθανοί ή ό,τι άλλο, οι Εβραίοι, δεν το εξετάζω το θέμα αυτό. Αυτό είναι πολύ βαρύ αμάρτημα. Έτυχαν τη σφραγίδα του Θεού και τώρα την αποβάλλουν και δέχονται τη σφραγίδα του Σατανά. Βεβαίως, όπως θα δείτε, σας το λέγω έτσι να πάρετε μια εικόνα για να κατοχυρώσω αυτό που σας λέγω, θα σφραγίσει ο διάβολος τους δικούς του στο μέτωπο και στο χέρι. Όποιος δεν έχει αυτήν τη σφραγίδα, λέγει, θα τύχει οικονομικού αποκλεισμού. Το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει, ούτε να πουλά. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Εάν δεν έχεις το χρήσμα της μασονίας, δεν σκαρφαλώνεις, δεν ανεβαίνεις. Το βλέπετε. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας οικονομικός αποκλεισμός. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά έχουν μερική μορφή τώρα. Τότε, όταν θα φτάνουμε στις ημέρες του Αντιχρίστου, και ιδίως στις ημέρες καθ' αυτό του Αντιχρίστου, τότε το πράγμα θα είναι ό,τι λέει η λέξη. Εάν δεν έχεις την αναγνώριση από τον Αντίχριστον, τότε, αγαπητοί,
ούτε θα πουλάς ούτε θα αγοράζεις. Θα σου κάνει ο Αντίχριστος τότε οικονομικών, κατά κυριολεξίαν οικονομικών αποκλεισμών. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της φραγίσεως? Προσέξτε ένα σημείο. Βεβαίως όχι η αποφυγή του μαρτυρίου. Δεν σφραγίζει ο Θεός τους δικούς του δια να γλιτώσουν από το μαρτύριο. Αντιθέτως, το μαρτύριο τότε θα πυκνωθεί. Όχι. Αλλά σφραγίζει ο Θεός τους δικούς του δια να τύχουν προστασίας από την πλάνη των ψευδοχρίστων και κυρίως από τον Αντίχριστον, που τότε θα πλανά την οικουμένη. Αυτή είναι η σφράγιση. Θα δούμε λίγο πιο κάτω τι ακριβώς είναι. Ποια είναι η ουσία της, τι ακριβώς είναι. Αλλά ο σκοπός που σφραγίζονται οι πιστοί είναι να μπορούν να αναγνωρίζουν την πλάνη, να τη βλέπουν καθαρά και να μένουν όρθιοι. Έστω και επί μαρτυρίο. Έστω και αν δώσουν το αίμα τους και τη ζωή τους. Αυτό είναι η σφραγίδα του Θεού. Θα μου πείτε, είναι μεγάλο, τεράστιο είναι αυτό. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το βλέπουν αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Αν πείτε σε έναν ο οποίος είναι έτοιμος να πάει στην Μασονία και του πείτε ότι εκεί θα τύχει αυτής της διαβολικής σφραγίσεως, δεν θα το δεχθεί. Δεν το βλέπει. Γι' αυτό δεν θα το δεχθεί. Οπότε το να βλέπει την πλάνη είναι ήδη μια σφραγίδα του Θεού. Και να μας φωτίζει ο Θεός, να μας βοηθάει ο Θεός να τύχουμε αυτής της φραγίσεως, για να μπορούμε να βλέπουμε την πλάνη. Δεν είναι μικρό πράγμα να βλέπει κανείς μίαν πλάνη. Μόνον εκείνος που έχει πνεύμα Θεού μπορεί να βλέπει την πλάνη. Εκείνος που είναι εστερημένος Αγίου Πνεύματος, την πλάνη δεν τη βλέπει. Εξάλλου αυτό θα πει πλάνη. Αλλά φαίνεται όμως ότι αυτή η προστασία του Θεού στους δικούς του ανθρώπους δεν είναι μόνο να τους φωτίσει να βλέπουν την πλάνη και να τους προστατεύσει από του να πέσουν στην πλάνη, αλλά φαίνεται ότι έχει και ένα γενικότερο χαρακτήρα προστασίας. Έτσι φαίνεται, επαναλαμβάνω, χωρίς να αποκλείεται το μαρτύριο. Όχι, θα πυκνώσει μάλιστα το μαρτύριο. Και τούτο διότι ο Κύριος λέγει, Ματθαίος 24,21-23, ότι έστε γάρ τότε, πότε, τότε, στο τέλος, θλίψεις μεγάλη, πολύ μεγάλη θλίψεις, πίεσης, ζούλιγμα, ία ου γέγονεν απαρχής κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννηται. Ούτε έγινε ούτε θα γίνει ποτέ από τον καιρό που έγινε ιστορία. Ποιος ξέρει τι φοβερό πράγμα θα είναι? Ο Θεός γνωρίζει. Το ίδιο το στόμα του Κυρίου μας το λέγει αυτό. Θλίψεις, θλίψη θα πει θλίβω, θα πει ζουλώ. Ζουλώ, πιέζω. Τι πιέσεις θα υπάρξουν? Ούτε υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν, λέγει στην ιστορία. Και οι μη εκολοβώθησαν ημέρα εκείνη ούκανε σώθη πασασάρξ. Κολοβώνω θα πει κόβω την ουρά, κόβω ένα μέρος. Κολοβώ, όχι την ουρά, και οτιδήποτε, κόβω ένα μέρος. Συνεπώς μικραίνω. Κολοβώνω τις ημέρες, θα πει μικραίνω τις ημέρες. Γιατί θα μικρύνουν οι ημέρες της θλίψεως? Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρα εκείνη. Ώστε εδώ βλέπουμε μία προστασία, της οποίας προστασίας λίγο ή πολύ φαίνεται ότι θα υποφεληθούν και οι άλλοι. Στο σημείο αυτό, ότι θα μικρύνουν οι ημέρες αυτές. Πράγματι, οι ημέρες του Αντιχρίστου, αγαπητοί μου, σαφώς το μαρτυρεί η Αγία Γραφή, είναι 3,5 μόνο χρόνια. Μόνο 3,5 χρόνια. Βεβαίως, η καθαυτό επικράτηση του Αντιχρίστου, και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω σήμερα, κάτι λίγο θα δούμε αργότερα, κάτι περισσότερο, τι θα είναι ο Αντίχριστος, ένας άνθρωπος θα είναι που θα κυβερνάει ολόκληρη τη γη μας.
αλλά και πριν ακόμη έρθει ο Αντίχριστος, όπως θα είναι ο ψευδοπροφήτης, πρόδρομος λέει του Αντιχρίστου, και αυτός θα έχει επιφέρει θλίψην πολύ στους πιστούς. Όμως δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα, είναι μικρό. Δείχνει ότι οι μέρες αυτές κολοβώνονται, μικραίνουν μόνο και μόνο για να προστατευθούν οι πιστοί. Τότε, εάν τη σημεινήπη ιδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστέψετε. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της προστασίας πέφτει όχι τόσο εις το να μην πάθω κακό, να μην πεθάνω από την πείνα ή να μην ζουλιέμαι, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, σε φυλακές και μαρτύρια, όσο κυρίως να μην φτάσουμε να προσκυνήσουμε αλότριων Χριστών. Αλότριων Χριστών. Στην εποχή του Χριστού, δηλαδή λίγο μετά την Ανάστασή του, πολλοί ψευδόχριστοι είχαν εμφανιστεί, αλλά και στην εποχή μας πάρα πολλοί ψευδόχριστοι, αγαπητοί μου. Η τότε εποχή με την τώρα είναι παράλληλες. Πάρα πολλοί ψευδόχριστοι, εκείνοι οι οποίοι επαγγέλλονται τον Μεσσίαν, ότι είναι αυτή ο Χριστός, ότι αυτοί θα σώσουν την ανθρωπότητα. Και ο Κύριος είπε, θα σας πούν, εδώ είναι, εκεί είναι, εις τα ταμεία είναι, δηλαδή σε σπίτια μέσα, ή στην έρημον είναι, μη πάτε, μη βγείτε, μη τρέξετε. Ο Χριστός θα έρθει ξανά, ήρθε, θα έρθει ξανά από τον ουρανό. Δεν θα είναι ούτε εις τα σερήμους, ούτε εις τα σπίτια, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Αυτή η σφράγιση έχει, εδώ θέλω να προσέξετε, έναν ιδιότυπο χαρακτήρα ανάλογα με την περίπτωση και την εποχή. Καταρχάς έχουμε μία προφητική σφράγιση, την οποία μας αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, και που έγινε τότε στα χρόνια της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας, και που θα δούμε εκεί σαφώς ότι πρόκειται για την ενέργεια, την άκτης των ενέργειων του Τιμίου Σταυρού. Και σώθηκαν τότε με την άκτης των ενέργειων του Τιμίου Σταυρού, προ Χριστού αυτό, σημειώσατε το, προ Χριστού, με την άκτης των ενέργειων του Τιμίου Σταυρού, εσώθησαν εκείνοι που δεν είχαν πέσει στην αμαρτία και δει την ειδωλολατρία. Πώς ο προφήτης η Εζεκίλ μας το λέγει αυτό. Έχουμε κατόπιν μία δευτέρα ιστορική σφράγιση. Όταν είπα προφητική, σημειώσατε ότι κατόπιν έγινε πραγματικότητα αυτό. Απλώς ο προφήτης αναφέρει την σφράγιση αυτή και τη βλέπουμε πώς ενεργείται κατά τρόπων μυστικών και όχι θεατών. Γι' αυτό την ονόμασα προφητική. Γιατί όλες είναι προφητικές. Έχουμε κατόπιν μία άλλη σφράγιση, προφητική και αυτή, αλλά επήρε σάρκα και οστά, δηλαδή έγινε ιστορική. Είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Βεσπασιανό και η συνεχεία το γιο του τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Αυτή η σφράγιση, η δευτέρα σφράγιση, έχει την εξής μορφή. Τότε στην εποχή της Ιερουσαλήμ, προσέξτε, διότι αυτό το θέμα μας αφορά τώρα για το μέλλον. Και η σφράγιση αυτή γίνεται, διαρκώς γίνεται. Προσέξατε το. Ο Χριστός λίγο πριν πάθει επί του Σταυρού, μίλησε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ σαφώς είπε ότι θα είναι το αποτέλεσμα των θεοκτώνων Εβραίων. Έπιασαν το Θεό τους και τον σκότωσαν. Η πόλη αυτή έπρεπε να τιμωρηθεί. Ο λαός αυτός έπρεπε σκληρά να τιμωρηθεί. Την καταδίκη την έδωσαν πολλαπλώς οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Όταν είπαν το αίμα αυτού στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Όταν είπαν ερωτηθέντες από τον Κύριον για την παραβολή των κακών γεωργών, πέστε μου, λέγει, αυτούς τους κακούς γεωργούς που στέλνει
αντιπροσώπους ο ιδιοκτήτης των χωραφιών, και στο τέλος στέλνει το γιο του λέγοντας «θα ντραπούν το γιο μου», και είπαν αυτοί «ελάτε να σκοτώσουμε τον γιον, τον ιόν, για να γίνουμε εμείς κληρονόμοι των χωραφιών». Πέστε μου αυτούς τι θα τους κάνει όταν έρθει ο ιδιοκτήτης των χωραφιών. Και απήντησαν «κακούς, κακός απολέσει». Το είπαν οι ακροατές του, δεν το είπε ο Χριστός, το είπαν αυτοί που τον άκουγαν, το είπαν οι Φαρισαίοι, οι ακροατές. Αυτούς τους κακούς με κακό τρόπο θα τους απολέσει. Και ο Κύριος κάποτε είπε για τον λίθον που αποδοκιμάζουν εκείνον που θέτει ο Θεός. Αποδοκιμάζουν οι άνθρωποι, οι άρχοντες. Και όταν άκουσαν το αποτέλεσμα, όταν θα αποδοκιμαστεί ο λίθος που θα πέσει να τους συνθλίψει, ξέρετε τι είπαν? Μη γέννητο. Όταν ο Κύριος είπε θα πάρει ο Θεός την κληρονομία να τη δώσει σε άλλο έθνος που θα κάνει τους καρπούς του, οι Εβραίοι, οι ακροατές πάλι, είπαν μη γέννητο. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ειδοποίησε, αλλά δεν πίστεψαν. Έπρεπε ο λαός αυτός να τιμωρηθεί. Αλλά είχαν πιστέψει όμως και πολλοί. Έπρεπε να τιμωρηθούν και εκείνοι που πίστεψαν. Έπρεπε να πάρουν ένα σημάδι, μία σφραγίδα, να σφραγιστούν αυτοί που πίστεψαν, ώστε όταν θα ήρθε το η καταστροφή η φοβερή, η οποία είναι τύπος της καταστροφής του τέλους του κόσμου και του Αντιχρίστου, προσέξτε, τύπος. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν είναι τύπος των εσχάτων. Ο Χριστός είπε πώς θα φυλακτούν οι δικοί του άνθρωποι. Έβαλε μια σφραγίδα. Ακούστε τη σφραγίδα. Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγινώσκον νοήτο, αυτό είναι του Ευαγγελιστού ο αναγινώσκον νοήτο, Ματθαίος, όταν δείτε λέγει το βδέλυγμα της ερημόσεως, αυτό που υπόθηκε από τον Δανιήλ τον προφήτη, να στέκεται σε τόπο Άγιο. Δηλαδή το βδέλυγμα της ερημόσεως είναι ότι ο ναός του Σολομώντος θα ερημούτο, τόσο από την εγκατάλειψη των Εβραίων και των αρχόντων και του αρχιερέως και των ιερέων, όσο και από το ότι θα είχε μεταβληθεί σε τόπο λατρείας ειδόλων από τους Ρωμαίους, τους κατακτητάς. Να στέκεται σε τόπον Άγιο, δεν λέει ναό, γιατί ο αναγινώσκον νοήτο, αυτός που διαβάζει αυτά, ας καταλάβει. Είναι κρυπτογραφικό, ας καταλάβει. Δεν υπάρχει ούτε η λέξη ναός, ούτε τίποτα. Αλλά η προφητεία του Δανιήλ ότι θα εκπληρωθεί τότε, το 70, εξεπληρώθη τότε. Ο Δανιήλ προφητεύει και των χρόνων που θα εξεπληρούτο η προφητεία. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την προφητεία ο Κύριος και λέγει στη συνέχεια «Τότε, άμα θα δείτε αυτό, τότε, η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη». Αυτοί που είναι όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά και στην επαρχία των Ιεροσολύμων, στην Ιουδαία δηλαδή, στην Ήπεθρο, αυτοί να φύγουν στα βουνά. Ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρετε εκ της οικίας αυτού. Τα σπίτια στην Ανατολή έχουν λιακωτά. Λιακωτό θα πει από το ήλιος, ηλιακωτών. Είναι επίπεδα, είναι ταράτσες, δώματα. Και εκεί βάζουν οι άνθρωποι πολλές φορές ξηρούς καρπούς, συγγνώμη, καρπούς για να ξεραθούν στον ήλιο. Σισάμι, σταφίδα, βάζουν απάνω στα δώματα. Γι' αυτό και λέγονται λιακωτά. Λιακωτά έχουμε και στα χωράφια, αλλά και πάνω από τα σπίτια. Ανεβαίνει λοιπόν ο νοικοκύρης επάνω στο δώμα και να γυρίσει, ας πούμε, τη σταφίδα. Να τη γυρίσει πάνω κάτω να ξεραθεί στον ήλιο. Εκεί ξαφνικά βλέπει από το δώμα του σπιτιού του, βλέπει να έρχονται στρατεύματα από μακριά. Στρατεύματα, δεν λέει πία. Τότε
να κατέβει γρήγορα από το δώμα του σπιτιού του, αλλά να μην μπει μέσα στο σπίτι του να πάρει τίποτα. Είναι πολύ φυσικό να θέλει κανείς να φύγει και να πάρει κάτι πολύτιμο από το σπίτι του, τα χρήματά του, ένα κομμάτι ψωμί να πάρει. Όχι, να μην πάρει τίποτα. Αλλά αφού θα κατέβει από το δώμα, θα τρέξει στην πύλη της πόλεως και θα βγει έξω από την πόλη. Και ο εναγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού. Αυτός που είναι στο χωράφι βεβαίως φοράει τα παλιά του τα ρούχα. Τα καλά του τα έχει στο σπίτι του. Άμα δει να κυκλώνεται η Ιερουσαλήμ, τότε μην μπει μες στην πόλη να πάρει τα ρούχα του. Δεν προλαβαίνει. Είναι γνωστό ότι μία πόλη όταν αντιληφθεί ότι έρχονται εχθροί, κλείνει τις πύλες. Και όταν κλείσουν οι πύλες, τότε δεν μπορεί κανείς ούτε να μπει ούτε να βγει. Και συνεπώς, δεν έπρεπε να βρεθούν μέσα στα Ιεροσόλυμα οι πιστοί. Όταν ήρθε ο καιρός, μόλις αγαπητοί μου 40 χρόνια μετά, το 70, ούτε 40 χρόνια, οι χριστιανοί καλλιεργούσαν αυτήν την ειδοποίηση του Κυρίου. Την είχαν πάντα στο μυαλό τους. Τότε έτυχον ειδικού φωτισμού. Λέω ειδικού φωτισμού διότι δεν μπορεί να ειδοποιήσει ο ένας τον άλλον. Διότι αυτό που είπε ο Κύριος είναι κυριολεξία. Δεν θα προλάβεις να κατεβείς από το δώμα στο σπίτι. Θα μείνεις στο τέλος μέσα στο σπίτι. Πώς θα έπρεπε συνεπώς να ειδοποιεί ο ένας τον άλλον? Δεν υπήρχε περίπτωση να ειδοποιήσει. Έπρεπε ο καθένας να ενεργήσει μόνος του. Δεν έμειναν περιθώρια να ειδοποιήσει και να ειδοποιηθεί. Έτσι πιστοί, τους οποίους, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, σε μυριάδες τους ανεβάζει ο Άγιος Ιάκωβος, που το λέει αυτό στον Απόστολο Παύλο, είναι στις πράξεις. Όχι βεβαίως μέσα στην πόλη μυριάδες. Μυριάδες θα πει πολλές δεκάδες χιλιάδες. Μυριάς θα πει 10.000. Πολλές δεκάδες χιλιάδες. Όχι βεβαίως μέσα στην πόλη, αλλά και στην Ήπεθρο. Διότι ο Κύριος δεν μίλησε μόνο για την πόλη, αλλά και για την Ήπεθρο. Τότε αυτοί, τότε όταν οι Ρωμαίοι ήρχοντο για να καταστρέψουν τα Ιεροσόλυμα, όργανα της Θείας Δίκης, της δικαιοσύνης του Θεού, για αυτήν την θεοκτόνων πόλη και των θεοκτόνων λαών, οι χριστιανοί αγαπητοί μου είχαν φύγει. Και παρατηρήθη το εξής φαινόμενο. Εκείνοι που δεν πίστεψαν στον Χριστό έφευγαν από την Ήπεθρο και ήρχοντος στα Ιεροσόλυμα να φυλακτούν στα τείχη της πόλεως. Αντιθέτως, οι χριστιανοί έβγαιναν από την πόλη και έφευγαν έξω, στα βουνά. Και όταν έπεσε η καταστροφή, που είναι φοβερή καταστροφή, αν διαβάσετε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, μοντέλο των εσχάτων, μοντέλο των εσχάτων, φοβερή καταστροφή, φοβερή. Ακόμα μάνες έφαγαν τα παιδιά τους από την πείνα. Όταν δεν μπήκε μέσα ο Τίτος και κατέσφαξε τους Εβραίους, λέγεται ότι δεν υπήρχαν πια ξύλα για να σταυρώσει οι Εβραίους. Λέγεται, μας τα διασώζει ο Ιώσυπος ο ιστορικός αυτά, λέγεται ότι η γη τόσο πολύ ήπια αίμα, ώστε για πολλά χρόνια δεν είχε ανάγκη από λίπασμα, από κοπριά. Λέγεται ότι 100.000 από αυτούς τους Εβραίους επολύθησαν ως δούλοι στις αγορές του τότε γνωστού κόσμου. Η καταστροφή ήταν άνευ προηγουμένου. Οι χριστιανοί δεν ήσαν μέσα. Είχαν γλιτώσει. Ετιμωρήθησαν αυτοί που έμειναν άπιστοι και πήραν όλη την κατάρα του αίματος του Χριστού που έπεσε πάνω τους. Αυτό ήταν η σφραγίδα που έδωσε ο Χριστός. Τώρα έχουμε μία τρίτη σφράγιση. Είναι η σφράγιση, αγαπητοί μου, που θα γίνει στα έσχατα. Αυτή η σφραγίδα στα έσχατα ποια θα είναι, τι μορφή θα είναι? Βασικά θα λέγαμε ο Θεός γνωρίζει. Παρά τα αυτά κάτι έχουμε να πούμε. Λέμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός γνωρίζει ποια θα είναι η τότε σφραγίδα που τότε οι πιστοί θα γλιτώνουν.
Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Θα δοθεί κατά μυστικών τρόπων ο Θεός ξέρει. Όπως θα δείτε στην πρώτη σφραγίδα που κάνει ο Θεός εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ την εποχή του Εζεκίου. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε βασικά, και αυτό είναι θεμελιώδη σημασία, ότι αυτή η σφράγιση δεν θα είναι για να αποφύγουν τα δεινά της εποχής εκείνης, αλλά για να αναγνωρίζουν την πλάνη, διότι τότε όλοι θα προσκυνούν τον Αντίχριστον ως Μεσσία. Θα είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Ακούστε, φιλάνθρωπος, έξυπνο, θα ενώσει όλη τη γη κάτω από μία κυβέρνηση μόνον. Οπότε δεν θα υπάρχουν πόλεμοι. Καταπληκτικός άνθρωπος θα είναι. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν να διακρίνουν οι άνθρωποι ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Μέχρι που να φτάσει αυτή η στιγμή, οι άνθρωποι θα τον έχουν προσκυνήσει. Οι πιστοί δεν πρέπει να τον προσκυνήσουν. Δια να μην τον προσκυνήσουν, πρέπει κάτι να αναγνωρίσουν. Ποιος είναι εκείνος που θα τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος? Βεβαίως, έξω από την αναγνώριση που θα κάνουν, οι δύο προφήτες, ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος θα επανέλθει, και ο προφήτης Ενόχ, αυτοί οι δυο που θάνατο δεν δοκίμασαν, και τότε θα φωνευθούν, θα κρεμαστούν εις την Αγίαν Πόλη Ιερουσαλήμ, εις την πλατεία της πόλεως, μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τότε αυτοί θα έχουν ήδη υποδείξει ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, αλλά δεν θα είναι τόσο αναγκαιότατον να υποδείξουν μόνο αυτοί οι δύο προφήτες. Αναγκαίων, αλλά οι πιστοί ήδη που θα έχουν το Πνεύμα του Θεού, και χωρίς αυτούς τους προφήτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τον Αντίχριστο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όπως θα ξέρετε, ο Χριστός όταν ήρθε έπρεπε να υποδειχθεί. Ποιος τον εγνώριζε? Κανείς. Ουδείς. Και αυτός που θα υπεδείκνυε έπρεπε να είναι προφήτης. Και μάλιστα μεγάλος προφήτης. Αυτός ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Όταν είπε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν έστειλαν και του είπαν εσύ είσαι ο Μεσσίας, και εκείνος είπε όχι. Ούτε τίποτα, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ είμαι φωνή που βοά στην έρημο, τίποτε άλλο. Αυτός λοιπόν ο προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, υπέδειξε τον Χριστόν. Πού τον υπέδειξε? Εις τα πλήθη. Εις τα πλήθη. Αλλά ο Χριστός ήδη είχε αναγνωριστεί. Από ποιους? Από τους πιστούς ανθρώπους. Εκείνοι οι οποίοι είχαν την προσδοκία τους, αλλά σωστά τοποθετημένοι, από τους πιστούς του Ισραήλ. Θα σας απαριθμίσω. Είναι η οικογένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι η οικογένεια του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, που είναι οι γονείς του Ιωάννου. Είναι ο Σιμεών ο Θεοδόθος. Είναι η Άννα η προφήτης, που ακόμη ο Ιησούς είναι νήπιον. Και μάλιστα εκεί μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι όσοι εισήρχοντο εις το ναό να προσκυνήσουν, μόνον εκείνοι που είχαν την προσδοκία τη σωστή περί του Μεσσίου, η Άννα τους έλεγε ήλθεν ο Μεσσίας. Αλλά μόνο αυτοί που είχαν σωστή γνώση και αντίληψη περί του Μεσσίου. Ώστε λοιπόν οι γνώσεις περί του Μεσσίου δεν ήταν ανάγκη να δοθεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν ανάγκη όμως για τους πολλούς. Για τους αληθινά πιστούς ο Μεσσίας είχε έλθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι δύο προφήτες τότε θα υποδεικνύουν τον Αντίχριστον. Αλλά όμως εκείνοι που θα είναι σωστοί χριστιανοί και θα περιμένουν σωστά τον Χριστόν, αυτοί αγαπητοί μου δεν θα περιμένουν τους δύο προφήτας για να μάθουν την αλήθεια. Θα έχουν μόνοι τους διακρίνει την αλήθεια. Η σφραγίδα λοιπόν εις τι έγκυται? Εις αυτήν την αναγνώριση.
το να αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Θα μου πείτε, είναι τόσο φοβερά δύσκολο? Αγαπητοί μου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να δείτε τα πράγματα πως έχουν και πως μυστικά σφραγίζει ο Θεός, θα σας πω αυτήν την, έστω με λίγα λόγια, την και θεωρείται και πρότυπος περίπτωσης εισφράγησης που γίνεται στο όραμα του Εζεκίηλ. Σημειώσατε ότι αυτή η σφράγηση, παρακαλώ, γενικά κάθε σφράγηση δεν είναι παρά να επιτελεστεί κάτι, να γίνει κάτι ή να αναγνωριστεί κάτι. Εμείς διαρκώς σφραγίζουμε. Όταν επί παραδείγματι τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέει η φυλάδα μας μέσα ότι ο ιερεύς σφραγίζει το Άγιο Ποτήριο. Τι θα πει σφραγίζει? Με το χέρι μας εναποθέτουμε το σημείο του Σταυρού. Προσέξτε, με το χέρι εις θέσιν ευλογίας ευλογούμε σταυροειδώς το Άγιον Ποτήριον. Αυτό λέγεται σφράγισης. Ακόμη όταν ένα κεφάλι ενός ανθρώπου το σταυρώνουμε από πάνω, λέγεται σφράγισης. Σφραγίζω. Με τι σφραγίδα? Τον Τίμιο Σταυρό. Ακούσατε τώρα όλα αυτά στο όραμα του Εζεκίηλ. Είναι στο 8 και 9 κεφάλαια. Θερμά θα σας παρακαλέσω, όταν θα πάτε στο σπίτι σας, να τα διαβάσετε αυτά τα δύο κεφάλαια. Θα εκπλαγείτε, θα εκπλαγείτε. Αν έχετε δίπλα και μια ερμηνεία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Η Εζεκίηλ 8 και 9 κεφάλαια. Εκεί διηγείται ο προφήτης ότι αρπάχθηκε. Στην παλαιά δεν θήκηκε. Αρπάχθηκε ο προφήτης, μιλούσε με τους πρεσβυτέρους στο σπίτι του. Συζητούσαν διάφορα θέματα. Είναι πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ. Είναι στη Βαβυλώνα. Εκεί λέγει, έγινε μια αρπαγή του. Αρπάχθηκε από τα μαλλιά. Βέβαια, οι προσβύτεροι δίπλα δεν αντελήφθησαν παρά μόνον ότι ο προφήτης έπεσε σε μια ανέκσταση. Η μεταφορά του δεν έγινε σωματική, αλλά η μεταφορά του έγινε εμπνεύματη εις την Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος όμως αντελήφθη την αρπαγή του ως να ήταν σωματική, αλλά οι πρεσβύτεροι που είναι στο σπίτι μέσα τον βλέπουν παρόντα, απλώς δεν τους μιλά, είναι σε έκσταση. Τον παίρνει ο Θεός και τον φέρνει στο ναό του Σολομώντος και τον τοποθετεί σε ένα ορισμένο σημείο του ναού. Είναι πολλά, μόνο πολύ γρήγορα θα σας τα πω. Και εκεί βλέπει σε μια πρώτη εικόνα τα ανομήματα του λαού, ακόμα και τη λατρεία που κάνουν εις τον κερδόον Ερμήν. Τον παίρνει από εκεί ο Θεός και τον πάει σε άλλο σημείο του ναού. Εκεί σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο, του λέει σκάψε. Έσκαψε ο προφήτης. Πάντοτε εμπνεύματι, προσέξτε, είναι όραμα. Και αφού έσκαψε έναν τοίχο, εισέλθε, του λέει μπες μέσα από την τρύπα αυτή που έσκαψες, σαν σε ένα υπόγειο μέσα, και είδε τας ανομίας ας ούτι ποιούσιν όδε. Είναι δευτέρα εικόνα αυτή. Μπες να δεις εδώ μέσα τι κάνουν άνθρωποι, τι ανομίες κάνουν. Και εισήλθον, λέγει ο προφήτης, και είδον και ειδού μάταια βδελίγματα. Μάταια βδελίγματα θα πει είδωλα. Τα μάταια είναι πάντοτε τα είδωλα στην Παλαιά Διαθήκη, και τα βδελίγματα είναι πάντα τα είδωλα. Και πάντα τα είδωλα οίκου Ισραήλ διαγεγραμμένα επ' αυτού κύκλο, και 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων οίκου Ισραήλ. 70 άνδρες πρεσβύτεροι, σοβαροί συνεπώς άνθρωποι. Και η Εζωνίας ο του Σαφάν, κάποιο επίσημο πρόσωπο, εν μέσω αυτών των ειδόλων η στίκη προπροσώπου αυτών ο Ιεζωνίας, και έκαστος από αυτούς πρεσβυτέρους θυμιατήριον αυτού είχεν εν τη χειρή, είχε ένα θυμιατό, και οι ατμοίς του θυμιάματος ανέβαινε. Θυμιάζαν τα είδωλα. Δεν σας θυμίζει τη μασονική στοά αυτό?
Πέστε μου, σας θυμίζει τη μασονική στοά, με τα διάφορα σύμβολα, τα σύμβολα τα μασονικά που υπάρχουν σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν τελευταία το καλοκαίρι στις εφημερίδες, αλλά και που ξέρουμε από βιβλία που κυκλοφόρησαν, που έχουν φωτογραφίες από το εσωτερικό μιας στοάς. Είναι αυτό. Έχουμε το βήμα τους στο βάθος, που είναι η εικόνα του ηλίου, η εικόνα της σελήνης και το τρίγωνο, το μασονικό, ο διαβήτης και τα λοιπά, αυτά τα σύμβολα. Αυτός ο ναός, ναός είναι η στοά, που είναι κλειδωμένη, δεν μπαίνει κανένας μέσα. Γύρω είναι οι άνθρωποι ανύποπτοι που κατοικούν εκεί που βρίσκεται μια στοά, τέλος πάντων ανύποπτοι, δεν ξέρουν τι γίνεται μέσα. Ο Θεός τρυπάει μια τρύπα στον τοίχο και λέει στον προφήτη: μπες μέσα να δεις τι γίνεται. Ακούστε, μπες μέσα να δεις τι γίνεται. Η περιγραφή σας θυμίζει στο αμασονική, που κάθονται οι άνθρωποι αυτοί, έχουν πολλά στοιχεία τέτοια και θυμιάματα έχουν και πολλά άλλα έχουν, γιατί έχουν λατρεία, λατρεύουν τον Ματς, τον ήλιον. Γι' αυτό έχουν αριστερά και δεξιά του βήματος τον ήλιον και την σελήνη. Ναι, ναι. Και στις δύο ησημερίες του έτους παραθέτουν τραπέζι προς τιμήν του ηλίου. Θα πω για μια ακόμη φορά, αυτά όλα σας θυμίζουν τη μασονική στοά. Επειδή υπάρχουν πολλές μασονικές στοές και πολλοί μασόνοι, ακούστε και στη συνέχεια τι θα γίνει. Ακούστε, όπως έγινε και στα Ιεροσόλυμα τότε. Ακούστε τι θα γίνει. Τρίτη εικόνα. Τον πάει ο Θεός τον προφήτη σε ένα άλλο σημείο του ναού. Και εκεί, και ειδού, εκεί γυναίκες καθήμενε φρυνούσε τον Θαμμούζ. Ο Θαμμούζ είναι ο Άδωνης. Είναι θεότης που πεθαίνει και αναστήνεται. Είναι η φύσης. Είναι η λατρεία της φύσεως που πεθαίνει και αναστήνεται την άνοιξη και το χειμώνα. Το χειμώνα πεθαίνει η φύσης, την άνοιξη αναστήνεται. Και αυτή η θεότητα, δηλαδή η λατρεία της κτήσεως, με το όνομα Άδωνης. Ή Θαμμούζ, που είναι λέξης, ονομασία της περιοχής εκεί. Είδες, λέγει, τι κάνουν αυτές οι γυναίκες. Κλαίνε τον Θαμμούζ, δηλαδή στον θάνατόν του. Ώστε και οι γυναίκες ειδωλολατρούν, κυρίως οι γυναίκες. Κυρίως οι γυναίκες. Τετάρτη εικόνα. Ως 20 άνδρες, σε άλλο σημείο του ναού τώρα, έξω μάλιστα από το ναό, σε ένα σημείο που είναι μεταξύ θυσιαστηρίου και προπηλαίων ναού, εκεί λέγει, ως 20 άνδρες είδα τα οπίστια αυτών προς τα ναό του Κυρίου και τα πρόσωπα αυτών απέναντι και ούτε προσκυνούσε το ηλίο. Επειδή ο ναός ήταν προσανατολισμένος του Σολομώντος ο ναός, αντίθετα από ότι είναι προσανατολισμένος ο δικός μας ο ναός. Είναι γνωστό ότι η πόρτα του ναού, κάθε χριστιανικού ναού, βλέπει προς τη δύση. Η πύλη του ναού του Σολομώντος έβλεπε προς την Ανατολή. Έτσι, αυτοί είχαν τα οπίστια τους στο ναό και είχαν μπροστά τους τον ήλιον, τον οποίον λατρεύουν. Είδατε, παρακαλώ, λατρεύουν τον ήλιο. Σας θυμίζει τους μασόνους που λατρεύουν τον Ματ, τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος που είναι ο ήλιος. Τι θα γίνει τώρα, περιμένετε. Τα είδες, ιέ ανθρώπου, αυτά, λέει ο Θεός στον προφήτη Εζεκίλ. Τα είδες, τα ανομήματα του λαού μου, κρυφά. Τα είδες, και κρυφά και φανερά. Άλλα κρυφά και άλλα φανερά. Βλέπει έξι άνδρες που κρατούν πελέκης, τσεκούρια. Και τους δίδεται εντολή να σφάξουν όλους τους κατοίκους της πόλεως δια τα ανομήματα αυτά. Πριν όμως γίνει η σφαγή, εμφανίζεται ένας άλλος άνδρας, έβδομος, ο οποίος φοράει ποδήρη χιτώνα και έχει ειδική στολή, με μια ειδική ζώνη. Αυτός, αν το θέλετε, είναι ο μετά ταύτα ενανθρωπής σας Θεός Λόγος.
του δίδεται εντολή από τον Θεόν Πατέρα προφανώς. Εντολή σε αυτόν τον έβδομον, τον άνδρα, ο οποίος δεν κρατάει τσεκούρι αυτός, αλλά οι άλλοι έξι. Και του λέγει η φωνή, δίελθε μέσην την Ιερουσαλήμ, πέρασε να διασχίσεις όλην την Ιερουσαλήμ, την πόλη, και δώσ' το σημείον εις τα μέτωπα των ανδρών, των καταστεναζόντων και των κατοδυνωμένων, επί πάσες τες ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής. Και δώσε το σημείον που επάνω στα μέτωπα των ανδρών εκείνων που βλέπουν αυτά τα ανομήματα, τις ειδωλολατρίες, τους μασονισμούς, τις ανηθικότητες, τις βρωμιές, ό,τι βλέπουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο ένα πράγμα κάνουν, στενάζουν και πονούν. Θα ξαναπώ τις μετοχές εδώ, των καταστεναζόντων και των κατοδυνωμένων. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, στενάζουν και πονούν για την κατάσταση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα. Επί πάσες τις ανομίες των γινωμένες εν μέσω αυτής, για όλες τις ανομίες που γίνονται μέσα στην πόλη. Επί δε πάντας, εφού σέστη το σημείον, μη εγγύσετε και από τον Αγίον μου άρξαστε. Σ' όλους εκείνους που θα βρείτε εσείς οι έξι άνδρες, το σημείον στα μέτωπα αυτών των κάποιων ανδρών, μη τους εγγύσετε. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Ενθυμίστε μια άλλη σφράγιση που έκαναν οι Εβραίοι με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο, πάνω από τα ανώφλια των σπιτιών των θυρώντων, και ο άγγελος ο ολοθρευτής δεν εισήρχε το δια να πεθάνει το πρωτότοκο παιδί. Το ενθυμίστε, και εκεί σφράγισε σύτο. Και εκεί σφράγισε. Οι Αιγύπτιοι οδύρονται για τους θανάτους των πρωτοτόκων, οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι όχι. Γιατί? Έτυχαν σφραγίσεως. Το ενθυμίστε. Μελετήσατε και αυτό στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Εξόδου. Όσοι έχουν το σημείο στα μέτωπά τους, αυτούς δεν θα τους εγγύσετε, δεν θα τους πειράξετε. Αρχίστε το τσεκούρωμα, ακούστε, και από τον Αγίον μου άρξεστε. Θα αρχίσετε να τσεκουρώνετε και να σφάζετε από τους Αγίους μου. Ποιοι είναι? Ή από τα Άγιά μου, δηλαδή από το ναό που είναι εκεί ο αρχιερεύς, οι ιερείς, γιατί και αυτοί πέφτανε στην αμαρτία, και οι πρεσβύτεροι, από αυτούς αρχίστε να σφάζετε. Δηλαδή η καταστροφή θα αρχίσει να πέφτει από εκεί. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, το έχω πει πολλές φορές, ίσως όχι δημοσίως, ιδιωτικά, όταν θα έρθει η εκδίκηση του Θεού στο λαό μας, από μας τους κληρικούς θα ξεκινήσει η εκδίκηση. Και δεν το λέγω αυθαιρέτως, αλλά να, από τον Αγίον μου άρξαστε, λέγει ο Θεός. Από μένα θα αρχίσετε. Ναι, ναι, εμείς θα πληρώσουμε πρώτοι, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι που προδώσαμε τον Θεό, και ακολουθεί πίσω μας ο λαός σε αυτή την προδοσία του Θεού και στην αποστασία. Αυτό είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου. Και τίθεται τώρα το ερώτημα, και ποιο είναι αυτό το σημείο? Οι εβδομήκοντα έχουν τη λέξη σημείον. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη ταφ. Ακούσατε το? Το σημείο αυτό, θα σας το κάνω στον αέρα, το εβραϊκό σημείο είναι αυτό εδώ. Προσέξτε, μόνο που εγώ θα το κάνω όπως το βλέπω, θα το δείτε εσείς αντίστροφα. Είναι αυτό το σημείο και πάει μια γραμμή κάτω από εδώ. Αυτό είναι το αντίστοιχο στο εβραϊκό αλφάβητο, το αντίστοιχο στο φοινικικό, που είναι το σημείο ταφ, το γράμμα ταφ, το 22ο, το 22ο γράμμα. Είναι γνωστό ότι στο εβραϊκό αλφάβητο υπάρχουν 22 γράμματα. Ανοίξτε την μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού στο λίμα αλφάβητων, θα το βρείτε αυτό. Έχει εκεί
σε δύο παράλληλες στήλες έχει το εβραϊκό και το φοινικικό αλφάβητο. Στο φοινικικό αλφάβητο είναι αυτό το σημείο. Προσέξατε το, αυτό εδώ. Σταυρός. Γι' αυτό και λέγεται ταφ. Όχι γι' αυτό και λέγεται ταφ. Το έχουμε και εμείς οι Έλληνες. Κατά μια θεωρία πήραμε από τους φοίνικες το αλφάβητο. Κατά μια θεωρία. Δεν εξετάζω πιο πολλά γλωσσικά, γλωσσολογικά. Αλλά αυτό το ταφ διατηρεί εις εμάς τους Έλληνες, δεν διατηρεί την άνω κεραία. Αντιθέτως, στην μικρογράμματη γραφή, στη λατινική γλώσσα, διατηρεί και την άνω κεραία. Είναι το γνωστό μας το τε, το γαλλικό, το αγγλικό, το τε που το... Βάζουμε ένα κατσουνάκι από κάτω, γιατί φυσικά το κάνουμε καλλιγραφικό. Και βάζουμε τη γραμμή εκεί. Βλέπετε ότι είναι ένας σταυρός. Και σημαίνει ότι εκείνος ο έβδομος ανήρ που έβαζε το σημείο επί των μετόπων, τι ήταν το σημείο αυτό? Ήταν ο σταυρός. Σας έχω κι άλλοτε πει ότι η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού ενήργει πάντοτε εις την Παλαιάν Διαθήκη. Και εδώ τώρα στην σφράγιση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σημείο του σταυρού. Όταν κανείς θα έχει αρνηθεί τον τίμιο σταυρόν, και το πώς θα αρνείται τον τίμιο σταυρό, με δύο τρόπους. Θεωρητικά, με το να μην πιστεύει στον Χριστόν. Πρακτικά, με το να αρνείται την δύναμη του σταυρού, όπως λέγει ο Απόστολος Φιλιππησίους, ότι εκείνοι οι χριστιανοί όν ο Θεός η κοιλία. Αυτοί είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού. Δηλαδή, βαπτισμένοι δεν αρνούνται θεωρητικά των σταυρών, τον προσκυνούν, στη ζωή τους όμως τον έχουν αρνηθεί. Πώς? Με το να είναι οι άνθρωποι των ειδωνών και των διασκεδάσεων. Ο σταυρός είναι το αντίστροφο, είναι το σύμβολο της εγκρατείας, είναι το σύμβολο της κακοπαθίας. Αυτό θα πει σταυρός. Γι' αυτό τους αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος αυτούς τους χριστιανούς εχθρούς του σταυρού του Χριστού. Είναι φανερό λοιπόν. Εάν κανείς αρνήθηκε τον τίμιον σταυρόν, ή πρακτικά ή θεωρητικά, δεν έχει τη σφραγίδα του Θεού. Και συνεπώς υπόκειται εις την καταστροφή. Αγαπητοί μου, να ερευνήσουμε και να πούμε στον εαυτόν μας: έχω τη σφραγίδα του Θεού. Την πήραμε στο βάπτισμά μας και στο κρίσμα μας. Την διατηρώ? Είμαι πιστός άνθρωπος? Ζω κατά τον νόμο του Θεού, έτσι που να μπορώ να διατηρώ την σφραγίδα ανεξάλειπτη αυτή του Χριστού? Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους χριστιανούς σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα τότε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά και τώρα, μην πούμε ότι αυτά τα λέμε για τότε και για τώρα, γιατί σας εξήγησα. Διότι αυτή η σφράγιση έγινε πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Πολλές φορές. Θέλετε ακόμη κάτι? Σε μια επικειμένη καταστροφή. Αύριο γίνεται μια καταστροφή. Αύριο. Αύριο το πρωί. Αύριο χτυπάνε οι σιρήνες και γίνεται αύριο μια καταστροφή. Ποιοι θα σωθούν? Μόνο εκείνοι που έχουν το σημείο του σταυρού στα μέτωπά τους. Τι είναι τρόπο θα σωθούν? Βέβαια, πιθανότατα θα σωθούν, ακόμη και θα σωθεί και η ζωή τους. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά σε μια τέτοια καταστροφή που τότε οι άνθρωποι θα στραφούν εναντίον του Θεού. Μην νομίσετε. Τότε αυτοί δεν θα πέσουν. Θα μείνουν όρθιοι. Δεν θα τους τρομάξει τίποτα. Θα μείνουν πιστοί άνθρωποι. Σε ό,τι στρατόπεδα κι αν οδηγηθούν, σε ό,τι κρεματόρια κι αν μπουν, φούρνους, σε ό,τι μαρτύρια κι αν υποβληθούν, θα μείνουν όρθιοι. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτή τη σφραγίδα την έχουμε ανάγκη πάντοτε. Να την έχουμε πάντοτε τη σφραγίδα αυτή. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσουμε: την έχουμε την σφραγίδα του Χριστού? Τη διατηρούμε? Αλλά αγαπητοί μου, τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω παρά μόνο τούτο, που η ώρα μας έχει κλείσει, ότι οίκουσε των αριθμών των εσφραγισμένων
144.000. Εδώ θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 144.000 και αν μέσα σε αυτούς εμείς ανήκουμε. Αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά. Όμως έχω κάτι να σας πω στη συνέχεια. Με το θέμα μας αυτό, αγαπητοί μου, το απόψινό τελειώνει και η παραμονή μας εις τον αόν αυτόν. Όπως σας είχα πει μια προπερασμένη φορά, ότι εάν δείτε την πόρτα που σου κυράτε από τα αριστερά μας, τώρα το κυλικήκαμε και είδε το τελευταίο μας θέμα που υπόθηκε μέσα εις τον αόν αυτόν. Επειδή θα μας φιλοξενήσει ο Άγιος Χαρά. Έτσι την επόμενη Κυριακή, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα θα συγκεντρωθούμε στον αποκάτω ναό, στο υπόλοιπο δηλαδή, του Αγίου Χαραλάμπου. Θα γίνει πάλι η Κυριακή ο Θεσσαλινός, το κατηγορητικό σχολείο που θα πει με τις κοπέλες, 5 με έτσι θα γίνει κοπέλες, μετά ο Θεσσαλινός και μετά θα είναι και η ομιλία. Οπότε θα έρχεται εκεί. Πιστεύω ότι δεν είναι μακριά ο Άγιος Χαράλαμπος. Είναι εδώ από κάτω από τα σκαλάκια. Είναι πολύ κοντά. Το λέγω αυτό γιατί φοβάμαι μήπως μερικοί τρομάξουν αυτόν τον δρόμο των κάπου 300 μέτρων. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Και έρχομαι να με διαψεύσετε. Από εσάς δεν θα πάω. Εδώ. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Σας επαινώ. Όλα τα χρόνια έχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα μάλιστα πάρα πολύ. Σας επαινώ. Ερχόσαστε πάντοτε με πολύ προθυμία. Και εκεί θα έρθω. Μην ξεχνάτε, όπως είπα στις κοπέλες, εξαφανίσει ενός μαθήματος που είχαμε για τον θάνατο του Βαλτάσαρ, του τελευταίου βασιλέως της Βαβυλώνος, που τιμωρήθηκε φοβερά, που λέγει εκεί οι τρεις λέξεις, ότι μετρήθηκε, διδύθηκε και βγήκε διψό, για αυτό να τιμωρηθεί. Μην πούμε αγαπητοί μου, μακριά είναι, πού να πάω μέχρι εκεί. Αν μας γίνουν σε πορείες, θα είναι καλό. Από εδώ και από εκεί δεν ξέρω. Σε παγκόσμια κλίμα. Δεν ξέρουμε τι σημερώνει. Τότε τι θα κάνουμε. Οι Εβραίοι έκαναν πορεία από τα Ιεροσόλυμα, πορεία, ένα στην Βαβυλώνα με τα πόδια. Προσέξτε με τα πόδια. Δεν τους πήγανε με αμαξάκια. Πήγανε με τα πόδια. Λοιπόν, μη πούμε τότε μας τραβούν από εδώ και από εκεί. Πού θα βρεθούμε και τι θα κάνουμε και σε τι είδους αιχμαλωσίες μπορούμε να βρεθούμε και σε τι είδους περιπέτειες πολεμικές τότε θα περπατούσαμε. Αυτό είναι πολύ γελίο να πούμε ότι είναι πολύ μακριά η χαράλαμπος. Ούτε ένα θα μην βρεθεί και να πει ότι είναι μακριά. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ αυτά. Αλλά πριν κλείσουμε την τραγιά μας, θα ήθελα να κάνω και μια αναδρομή ιστορική. Εδώ ο Ιερός Αυτός Ναός μας φιλοξένει τα αγαπητοί μου περίπου 15 χρόνια. Εδώ κύκλος των νέων που φύγαμε από τον Άγιο Αρνό. Φτάσαμε εδώ, ξαρνούσα και δεις αυτές, βλέπατε ότι κάτι γίνεται μέρα τη μέρα. Ερχόσαστε όλα που φώναζα μη καθίσουτε τις καρέκλες, σε στεόρτη της ισοσύσης. Μετά σε λοιπόν να δειλά δειλά πιάσετε τις πρώτες καρέκλες. Και δεν συνέβη η σειρά των γαλλών από το τέλος πάνω. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο ναός και να είναι αυτό το θέαμα που βλέπουμε σήμερα. Έχω πολλές αναλύσεις από τον ναό αυτό. Έχω πάρα πολλές αναλύσεις. Έχω πάρα πολλές φορές επιχειρήσει εδώ. Από διάφορους και πέρα. Στον ναό αυτό έχουμε κάνει και πολλές.